Πάμε τώρα κυρίε και κύριοι σε ένα άλλο θέμα, σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή με τον Γενικό Τίτλο Φόρουμ για την Πιερία. Μαζί μα είναι ο κύριο Λευτέρη Μωησιάδη, είναι δημοσιογράφο και εκ των διοργανωτών τη ημερίδα τη εκδήλωση αυτή. Καλησπέρα κύριε Μωησιάδη. Καλησπέρα κύριε Χατζημίση και καλώ ήρθατε και δημοσιογραφικά στην Πιερία και καλή επιτυχία Ευχαριστώ. στην Διον Τηλεόραση. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λοιπόν, Φόρουμ για την Πιερία με ένα πολύ πιασάρικο, αν μπορώ να το πω έτσι, θέμα γιατί ασχολείται με τα social media. το πιο ενδιαφέρον θέμα, το, το θέμα με το οποίο ασχολούνται όλοι, αυτό το αυτό το διάστημα, τα social media, τα κοινωνικά, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι σελίδες Facebook, Twitter, YouTube, όλα αυτά λοιπόν τα οποία πώς μπορούμε να τα κάνουμε και να μας βοηθήσουν στην ανάπτυξη μιας περιοχής. Ε, όπως ακριβώς είπατε, ε, ασχολείται όλος ο πλανήτης αυτή τη στιγμή, mm -hmm. γιατί μιλάμε για κάποια δισεκατομμύρια χρηστών, τα οποία είτε έχουν έναν διάβλο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να ενημερωθούν, είτε για να ενημερώσουν. Αυτό ήταν επακόλουθο μιας παγκόσμιας διαδικτυακής κατάστασης, η οποία παρουσίαζε το διαδίκτυο ως μια στατική υπόθεση, όπου κάθε επιχείρηση, κάθε δημόσιο πρόσωπο, οποιοδήποτε φορέας είχε μια στατική παρουσία στο διαδίκτυο, χωρίς όμως mm -hmm. να υπάρχει η διαδραστικότητα από πλευράς όλου του υπόλοιπου κόσμου. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, λοιπόν, ή social media, όπως λέγονται διεθνώ, ε, ήρθανε και δώσανε βήμα στους πολίτες, στον απλό κόσμο, να δημιουργήσουν εκτό από το δικό του κανάλι, δημιουργώντα και ένα δικό του κοινό, να γίνουν παρεμβατικοί, να πούνε την άποψή τους και αυτό να πάρει πολύ μεγάλες διαστάσει παγκοσμίω. Mm -hmm. Αυτή τη στιγμή, τα μέσα κοινωνική δικτύωση τείνουν να υποκαταστήσουν μεγάλου δημοσιογραφικού φορεί γιατί ο κόσμο εμπιστεύεται περισσότερο την κοινή γνώμη. Η τι πάρα πολλέ απόψει που κατατίθενται για ένα θέμα, το οποίο μπορεί να είναι τουριστική φύση, το οποίο μπορεί να είναι πολιτική φύση, το οποίο μπορεί να είναι ένα θέμα που αφορά την κοινωνία. Εμπιστεύονται λοιπόν τι απόψει των πολιτών που έρχονται ευθέω να αναρτηθούν στο διαδίκτυο, παρά την στατική υπογραφή του ενό ή του ενό οργανισμού. Mm -hmm. Έτσι λοιπόν το Facebook, το Twitter, το YouTube μπήκαν στη ζωή μα μέσω του διαδικτύου, μα δώσανε βήμα και αποκτήσανε και έναν πολύ σημαντικό ρόλο στο διαδίκτυο διεθνώ. Από εκεί και πέρα τώρα, γιατί πριν από μερικά χρόνια, όχι πολλά, τρία-τέσσερα χρόνια, κάποιο για να έχει μια σελίδα δική του στο διαδίκτυο έπρεπε να πληρώνει ένα ποσό ε, για την διατήρηση του ιστότοπου, έτσι δεν είναι. Τώρα ξαφνικά λοιπόν μπορεί ο καθένα να έχει τη δική του ιστοσελίδα, να κάνει ό,τι θέλει σε αυτή την ιστοσελίδα, να βάζει ό,τι θέλει, να λέει ό,τι θέλει, Χωρί απολύτω κανένα κόστος. κόστο. Και τώρα, όποιο επιχειρηματία, οργανισμό, δεν το έχει δει αυτό και δεν το έχει αξιοποιήσει, νομίζω ότι κάπου δεν τα ξέρει καλά τα πράγματα. Τουλάχιστον αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Στην... Έτσι δεν είναι. Διότι όταν μπορεί να έχει μια επιχείρηση, ένα. οτιδήποτε, έναν οργανισμό και τον οποίο μπορεί να το διαφημίζει δωρεάν, πιο δωρεάν δεν γίνεται, ε, σε εκατομμύρια, σε όλο τον κόσμο, νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε πιο ζεστά το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Ε, αυτή τη στιγμή έχει ουσιαστικά εισβάλλει δυνατά η δημοκρατία στο διαδίκτυο. Mm -hmm. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν προϋποθέσεις στατικές. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε μπορεί να έχει πρόσβαση οπουδήποτε, αυτή είναι η απόλυτη έννοια της δημοκρατίας στο διαδίκτυο. Δεν υπάρχουν πλέον στεγανά, δεν υπάρχουν πλέον μυστικά και τίποτα δεν μένει κρυφό. Από τη στιγμή που αντιλαμβανόμαστε ότι έχουν αλλάξει και οι συνθήκες στη δική μας δουλειά, τη δημοσιογραφία, mm -hmm. όπου δεν υπάρχουν στεγανά πλέον, από τη στιγμή που έχει οποιοδήποτε τη δυνατότητα να βρεθεί οποιαδήποτε στιγμή οπουδήποτε και να ανεβάσει μια φωτογραφία ή ένα σχόλιο ή να αποτυπώσει ένα γεγονός, ουσιαστικά ο καθένα από εμά, και αναφέρομαι στου ε, τηλεθεατές Μπορεί να γίνει δημοσιογράφος, Έτσι. μπορεί να γίνει κριτικό τέχνη, μπορεί να γίνει ε, μέλο ενό αστυνομικού ρεπορτάζ. Αυτό όμω έχει και κάποιε διαστάσει που αφορούν και την επιχειρηματικότητα εκτός από την ίδια τη δημοκρατία έτσι, αφορούν και την επιχειρηματικότητα, αφορούν και τον τουρισμό, αφορούν και το κομμάτι που λέγεται κοινωνία. Εν προκειμένο... Να έρθουμε λοιπόν στο φόρουμ για την Πιερία. Εν προκειμένου το φόρουμ για την Πιερία αφορά μια ημερίδα για τον τρόπο λειτουργίας των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Θα έχει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα λοιπόν mm -hmm. η ημερίδα, το πώς λειτουργούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποια είναι τα εργαλεία των μέσων κοινωνική δικτύωση, τι είναι και πώ λειτουργούν, πώ αυτά διαδραστικά μπορούν να λειτουργήσουν ωφέλιμα σε έναν τουριστικό προορισμό, όπω είναι η πιερία, πώ αυτά μπορούν να αποφέρουν κέρδο σε μια τουριστική επιχείρηση, ένα ξενοδοχείο, ένα εποχιακό εστιατόριο, ένα κατάστημα με είδη λαϊκή τέχνη. Και ό,τι αφορά το μεγάλο εύρο αυτό που λέγεται τουρισμό, που είναι πολύ σημαντικό για την πιερία μα, γιατί για τους αριθμούς πάνω από το 40% του ΑΕΠ στο νομό μας προέρχεται από τον τουρισμό, mm -hmm. έμεσα ή άμεσα. Άρα λοιπόν, αν λάβουμε υπόψη και το πάνελ που θα συμμετάσχει, το οποίο θα έρθει αύριο από την Αθήνα και από τη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι θα έχουν να μας πούνε πολύ σημαντικά και βαρύνοντα πράγματα, νομίζω θα είναι πολύ χρήσιμο και για τους επιχειρηματίες του τουρισμού, τους ξενοδόχους, τους ιδιοκτήτες των ενοικιαζομένων δωματίων ή των κάμπινγκς, ή τους ανθρώπους που διατηρούν επιχειρήσεις που έχουν μια Άμεση ή έμεση συνάφεια με το τουριστικό κομμάτι. Οι ανθρώπου που θέλουν να ενημερωθούν γενικά για τον τρόπο λειτουργία των μέσων κοινωνική δικτύωση, είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία λοιπόν την Κυριακή στι 12 η ώρα το μεσημέρι να έρθουν στην ΕΚΑΒΗ, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνη, και να παρακολουθήσουν την ημερίδα, η οποία είναι ανοιχτή δεν έχει εννοείται οικονομικό κόστο συμμετοχή και εννοείται ότι δεν έχει κάποιο ειστήριο. Mm -hmm. Mm -hmm. Και από εκεί και πέρα, τα, τα αποτελέσματα αυτή τη ημερίδα ποια μπορεί να είναι. Τα άμεσα αποτελέσματα είναι ότι οι ίδιοι επιχειρηματίες θα μπορέσουν να αποκτήσουν πραγματική εικόνα του πώς λειτουργεί το διαδίκτυο με τις νέες συνθήκες. Γιατί, να πούμε λίγο στο επίπεδο των παραδειγμάτων. Αν το Facebook, κύριε Χατζημίση, ήταν χώρα, σήμερα θα ήταν η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο μετά την Κίνα. Mm -hmm. Γιατί αριθμεί κάτι παραπάνω από ένα δισεκατομμύριο χρήστε ένα δισεκατομμύριο χρήστες. Αυτή, αυτό το ένα δισεκατομμύριο των χρηστών του Facebook καταναλώνει, ταξιδεύει, τρώει, εκπαιδεύεται, ανταλλάσσει πληροφορίες. Ε, λοιπόν, όταν δεν βρισκόμαστε σε αυτό το χάρτη, επιχειρηματικά ή πολιτικά ή ως τουριστικός προορισμός, προφανώς δεν υφιστάμεθα ως μία επιλογή του ενός δισεκατομμυρίου των ανθρώπων που ενδεχομένω θα σκεφτόντουσαν να επισκεφθούν το νομοποιητεία ή να μείνουν σε κάποια από τα ξενοδοχεία μα ή να φάνε σε κάποια από τα εστιατόρια μα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι είναι μείζον το θέμα και αυτό που απορρέει από την διαδικασία είναι και ο τρόπο, το πώ δηλαδή και το γιατί, αλλά ενδεχομένω θα έχουν την ευκαιρία οι επιχειρηματίε να μάθουν από του παρευρισκόμενου και στη συνέχεια, αν προβληματιστούν και νιώσουν την ανάγκη, θα μάθουν και το πόσο κοστίζει, το οποίο είναι ευτελέ αν το συγκρίνουμε με το κόστος μιας διαφημιστικής καμπάνιας μιας επιχείρησης και το πόσο κόστιζε αυτή πριν κάποια χρόνια. Το διαδίκτυο, λοιπόν, είναι ένας φθηνός τρόπος επικοινωνίας, αρκεί να δοθεί στοχευμένα σε έναν άνθρωπο ή σε μια εταιρεία ή σε κάποιου ανθρώπου να διαχειριστούν τον λογαριασμό αυτό. Και υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι και εταιρείε. Σαφώ υπάρχουν και στην Πιερία υπάρχουν και στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν και σε όλο τον κόσμο υπάρχουν. Απλά θα είναι ένα τρόπο το Φόρουμ για την Πιερία την Κυριακή, να δώσουμε ακριβώς το στίγμα και του πώς και του γιατί, αλλά και τη συνολική εικόνα πώς είναι η κατάσταση σήμερα και οι συνθήκες στο διαδίκτυο. Γιατί, κύριε Χατζημίση, ας μου επιτρέψετε λίγο ένα τεχνικό θέμα. Ναι. Το διαδίκτυο είναι ένας παγκόσμιος ιστός, mm -hmm. όπου καθένας έχει τη δυνατότητα να αναρτήσει μια σελίδα, να έχει κάποιους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και να υφίσταται. Το θέμα πλέον είναι το πώ θα φτάσει κάποιο στην πληροφορία ή Πώ θα φτάσει κάποιο, πώ θα βρει τον τρόπο να διεισδύσει σε κάποιε κοινωνικέ ομάδε οι οποίε υπάρχουν. Δηλαδή, η πόλη τη Κατερινή σήμερα υπάρχει αποτυπωμένη διαδικτυακά. Mm -hmm. Έχει κάποιε χιλιάδε χρηστών, οι οποίοι έχουν μια έντονη δραστηριότητα στο διαδίκτυο, οι οποίοι ανταλλάσσουν απόψει, οι οποίοι ξεκατανιάζονται, οι οποίοι ενημερώνονται και από την ιδιωτική τηλεόραση, η οποία έχει μια διαδικτυακή παρουσία σημαντική, έτσι, και από τα τοπικά μπλοκς mm -hmm. ή από τις τοπικές εφημερίδες και από τα τοπικά ραδιόφωνα. Και από τις τοπικές επιχειρήσεις, οι οποίες άλλε έχουν και άλλε δεν έχουν μια διαδικτυακή παρουσία ή μια παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα αποτελέσματα φαίνονται. Αυτό όμως, δυστυχώς, δεν υπάρχει αποτυπωμένο σε επίπεδο πληροφορίας και για τον επιχειρηματικό κόσμο αλλά και για την ε, κοινωνία. Αυτό λοιπόν θα είναι ο ρόλο και ο σκοπό του Φόρουμ για την Πιερία, να αποτυπώσει όλα αυτά και να δώσει την πληροφορία στο τέλο τη ημέρα, at the end of the day, για το πώ είναι ο ενδεδειγμένο τρόπο να το διαχειριστεί κανεί, είτε είναι απλό χρήστη, είτε είναι επιχειρηματία, είτε είναι πολιτικό πρόσωπο, αν mm -hmm. θέλετε, για να μπει στη διαδικασία να προβάλλει τον νομό του. Άλλωστε και στι εκλογέ χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα το Facebook και το Twitter για τι προεκλογικέ ανάγκε των υποψηφίων. Έτσι ακριβώ. Και σε αυτό το σημείο θα μου επιτρέψετε να ευχαριστήσω και το Επιμελητήριο Πιερία, την Ένωση Ξενοδόχων Πιερία και την Ένωση Ξενοδόχων Παραλία, οι οποίοι στηρίζουν αυτή την προσπάθεια. Και καλούμε και όλα τα μέλη των φορέων αυτών, αλλά και όλο τον κόσμο του νομού Πιερία, την Κυριακή στι 12 η ώρα στην Εκάβη, στο Συνεδριακό Κέντρο του Δήμου Κατερίνης, όπου θα έχουν την ευκαιρία να ακούσουν πολύ σημαντικού ομιλητέ για αυτά τα θέματα. Κύριε Μωσιάδη, σα ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία, λοιπόν. Εγώ σα ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Χατζημίδη, και εσά και την